με ένα τριήμερο διαδικτυακών εκδηλώσεων από τις 27 έως και τις 29 Νοεμβρίου, το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση γιορτάζει αλλά και τιμά φέτος την 27η Νοεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα θεάτρου στην εκπαίδευση, όπως αυτή ορίστηκε το 2008 από τον Διεθνή Οργανισμό για το Θέατρο. Για να μιλήσουμε για τις διαδικτυακές αυτές εκδηλώσεις, φιλοξενούμε σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης την φιλόλογο θεατροπαιδαγωγό και αντιπρόεδρο του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο και την Εκπαίδευση, κυρία Άβρα Αυδή. Κυρία Αυδή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας αναφερόμενοι στο τρίμερο αυτό των διαδικτυακών εκδηλώσεων, οι οποίες θα λάβουν χώρα από τις 27 και τις 29 Νοεμβρίου διαδικτυακά. Ναι. Έχει οριστεί από τον Διεθνή Οργανισμό για το Θέατρο στην Εκπαίδευση ήδη από το 2008. Αυτός ο οργανισμός είναι ο IDEA που αναφέρατε πριν από λίγο. Αυτός λοιπόν ο οργανισμός έχει ορίσει την 27η Νοεμβρίου ως Παγκόσμια ημέρα για του θέατρου στην εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει ότι καλούνται όλοι οι φορείς και άτομα να συνεισφέρουν, να γιορτάσουν με διάφορες εκδηλώσεις, δηλαδή με παραστάσεις, επιμορφωτικές συναντήσεις, παρεμβάσεις, διάφορες εκδηλώσεις, είτε στην τυπική εκπαίδευση, είτε στην μη τυπική εκπαίδευση. Ειδικά τώρα το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, που είναι μέλος του IDEA, τακτικό, και μάλιστα ήταν από τους προτεργάτες που συνεργάστηκαν για να δημιουργηθεί αυτή η Παγκόσμια ημέρα για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, αναλαμβάνει να συντονίσει και να οργανώσει τις κεντρικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό αυτής της μέρας εδώ και πολλά χρόνια. Έτσι λοιπόν και φέτος θα έχουμε οργανώσει ένα τριήμερο πρόγραμμα εορτασμού, το οποίο βέβαια είναι ένα πρόγραμμα με πάρα πολλές δράσεις. Μάλιστα, να αναφερθούμε λίγο αναλυτικότερο όσον αφορά τις δράσεις αυτές για να ενημερώσουμε περαιτέρω και τους τηλεθεατές μας. Ναι, θέλετε να μιλήσω πρώτα για το πρόγραμμα του τριημέρου και μετά να δούμε ό,τι άλλο θέλετε. Ωραία, αυτή τη φορά λοιπόν αρχίζουμε από Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, όπου είναι η μέρα της δράσης σε την οποία απευθύνουμε παράκληση και πρόσκληση σε όλα τα σχολεία και στους οργανισμούς να συνεισφέρουν και να χαρούν αυτή την ημέρα με όλες τις εκδηλώσεις. Συγκεκριμένα εμείς οργανώνουμε αυτή την ημέρα, την έχουμε αφιερώσει σε μια μεγάλη εκδήλωση που λέγεται «Μονόλογοι σε καραντίνα». Έφηβοι πρόσφυγες γράφουν στον καιρό της πανδημίας, στο πλαίσιο ενός προγράμματος που ονομάζεται «Κι αν ήσουν εσύ», και είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο συνεργάζεται το Πανελλήνιο Δίκτυο με την ύπατη αρμοστία για τους πρόσφυγες. Αυτή την ίδια μέρα θα έχουμε και ένα πολύ ωραίο project που λέγεται Forum Theater. Είναι δηλαδή ένα είδος θεάτρου το οποίο καλεί τους συμμετέχοντες να μπουν σε ρόλους και να δράσουν, να έχουν μια δράση με τους ηθοποιούς. Και βεβαίως συνδέεται άμεσα με το θέμα των προσφύγων. Αυτό είναι το πρόγραμμα για την πρώτη μέρα. Πρέπει βέβαια να τονίσω εξ αρχής ότι όλα θα γίνονται διαδικτυακά. Σίγουρα. Αναγκαστικά, στις δύσκολες αυτές μέρες που ζούμε, προσφύγαμε σε αυτό. Τώρα, το Σάββατο το πρωί θα έχουμε, μάλλον όλο το διήμερο Σαββατοκύριακου, δίνουμε σε αυτές τις εκδηλώσεις του Σαββατοκύριακου τον γενικό τίτλο «Μπροστά στις νέες προκλήσεις». Το θέατρο στην εκπαίδευση σε αβέβαιους καιρούς. Με το βασικό βέβαια ερώτημα, στο οποίο εμείς απαντάμε μέσα από τις εκδηλώσεις, μπορεί το θέατρο να επιβιώσει και με ποιους τρόπους σε αυτούς τους αβέβαιους καιρούς που ζούμε. Και ειδικά το θέατρο στην εκπαίδευση που μας ενδιαφέρει εμάς. Επομένως, σε αυτή τη διημερίδα του Σαββατοκύριακου υπάρχουν, όπως είπα, πολλές εκδηλώσεις. Πρώτα-πρώτα, το πρωινό θα είναι αφιερωμένο
σε αυτό που ανέφερα προηγουμένως, δηλαδή θα είναι αφιερωμένο στους μονόλογους στην καραντίνα. Πρόκειται για ένα βιβλίο το οποίο θα παρουσιαστεί και μάλιστα θα παρουσιαστεί μαζί με αυτούς που συνεισέφεραν για να δημιουργηθεί αυτό το βιβλίο. Δηλαδή, συγκεκριμένα, αυτό το βιβλίο προέκυψε από την δουλειά που έγινε με 24 προσφυγόπουλα με τα οποία δούλεψαν 3 συγγραφείς και μέσα από διάφορες δραστηριότητες δημιουργικής γραφής τα παιδιά αυτά έγραψαν διάφορα κείμενα, θα τα λέγαμε μονολόγους, τα οποία άλλα έχουν τη μορφή ημερολογίου, άλλα τη μορφή ιστορίας. Είναι συγκλονιστικά κείμενα και μάλιστα ένα πολύ αξιόλογο εκπαιδευτικό υλικό. Αυτό λοιπόν το βιβλίο, γιατί πρόκειται πια για βιβλίο, δηλαδή συγκεντρώθηκαν τα κείμενα, μεταφράστηκαν, έγινε μια πάρα πολύ επιμελημένη καλλιτεχνικά έκδοση, θα παρουσιαστούν διαδικτυακά και ελπίζουμε ότι οι συμμετέχοντες, δηλαδή τα παιδιά, θα καταφέρουν και αυτά να γιορτάσουν μαζί μας αυτή τη μεγάλη τους επιτυχία. Θα πρέπει να τονίσω εδώ, επειδή έχω έρθει και σε άμεση επαφή με τα παιδιά, ότι είναι πάρα πολύ περήφανα γι' αυτό, δηλαδή που βγάλανε μία όμορφη δουλειά που τους ακούει ο κόσμος τη φωνή τους. Και να σας πω και την αλήθεια, τα κείμενα αυτά δεν είναι απλώς κείμενα που μας δίνουν μία εικόνα του τι θα πει να ζει ένα παιδί μέσα σε ένα κάμπ, μέσα σε μία δομή φιλοξενίας. Είναι κείμενα που μπορούν να μας συγκινήσουν όλους, γιατί το συγκινητικό για μένα ήταν ότι αυτά τα παιδιά έχουν θάρρος, τολμούν, ονειρεύονται και έχουν ελπίδες για ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό λέω λοιπόν ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα να περάσει και στα δικά μας Ελληνόπουλα της αντίστοιχης ηλικίας για να δούνε πώς σε πολύ ανδείξωες συνθήκες σε σύγκριση με τις δικές τους καταφέρνουν αυτά τα παιδιά να δημιουργήσουν, να μιλήσουν, να εκφραστούν. Το απόγευμα όμως του Σαββάτου έχουμε 4 εργαστήρια, τα οποία είναι εργαστήρια θεατρικά, τα οποία θα εμψυχώσουν διακεκριμένοι και έμπειροι εμψυχωτές και σε αυτά τα εργαστήρια, που το κάθε εργαστήριο έχει διαφορετικό θέμα και διαφορετικό εμψυχωτή, μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις αλλά και στα εργαστήρια ακόμη. Φυσικά είναι για περιορισμένο αριθμό αναγκαστικά. Όποιοι θέλουν. Τα περισσότερα νομίζω ότι έχουν ήδη κλειστεί, δυστυχώς, γιατί το λέω δυστυχώς γιατί πολλοί ακόμη θέλανε να μπουν. Εν πάση περιπτώσει, πρόκειται για θεατρικά εργαστήρια, πάλι διαδικτυακά, και θα σας διαβεβαιώ, γιατί έχω αυτή την εμπειρία από τέτοιου είδους εργαστήρια, ότι ακόμη και σε διαδικτυακό περιβάλλον, η δύναμη του θεάτρου ως εργαλείου μπορεί να λειτουργήσει, παρότι εκ πρώτης όψεως λέμε, μα το θέατρο είναι καθαρά πρόσωπο με πρόσωπο, να το ζήσεις με παρουσία. Και όμως φαίνεται, γιατί το είδα, σας λέω, έχω συμμετάσχει σε τέτοια εργαστήρια, λειτουργεί. Επομένως, σε αυτά τα εργαστήρια μπορεί να πάρουν μέρος όποιοι εκπαιδευτικοί ή άλλης ειδικότητας άνθρωποι που ενδιαφέρονται. Θα πάμε τώρα και στην Κυριακή να μιλήσουμε. Την επόμενη μέρα, για να κλείσω, για να κλείσω το πρόγραμμα, την Κυριακή προβλέπουμε 3 κύκλους συζητήσεων, 2 πάνελ, τα οποία θα εξηγήσω. Το πάνελ του πρωινού προς το μεσημέρι, 12 με 2, το αναλυτικό πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε, είναι όλα αναρτημένα μέσα στο site μας. Λέω ότι το πρωινό πάνελ έχει να κάνει με το τι γίνεται διεθνώς σε σχέση με την θέση του θεάτρου στην εκπαίδευση και γι' αυτό είναι και προσκεκλημένος ο πρόεδρος του IDEA και συνομιλεί με την δική μας πρόεδρο του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση. Το δεύτερο πάνελ έχει να κάνει με συζήτηση με εφήβους που ενδιαφέρονται για το θέατρο στην εκπαίδευση. Και το τρίτο πάνελ, που είναι το απόγευμα της Κυριακής, με Έλληνες συναδέλφους, επιστήμονες,
που έχουν ασχοληθεί με τα καλλιτεχνικά μαθήματα και με το θέατρο στην εκπαίδευση. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Πολύ ωραία. Οπότε περισσότερες πληροφορίες στο αναλυτικό πρόγραμμα, αλλά και για να δηλώσουν συμμετοχή όλοι οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να απευθυνθούν στο site του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην εκπαίδευση. Για όλες τις πληροφορίες τις οποίες θέλουν. Μάλιστα, κυρία Βή, κλείνοντας την συζήτησή μας, να αναφερθούμε λίγο και στις δράσεις του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο. Να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρει κανείς τι να πρωτοπεί, γιατί είναι εδώ και παραπάνω από 20 χρόνια ένας πολύ πλούσιος κύκλος δράσεων, αλλά θα αναφερθώ ειδικότερα στο πολύ μεγάλο πρόγραμμα που έχει αναλάβει το δίκτυο και ονομάζεται «Κι αν ήσουν εσύ». Αφορά, όπως είπα και στην αρχή, είναι σε συνεργασία με την ύπατη αρμοστία από την οποία στηρίζεται, υποστηρίζεται πολλαπλώς, και αφορά τα παιδιά πρόσφυγες και γενικότερα τους πρόσφυγες. Συγκεκριμένα, τα τελευταία 5 χρόνια που υπάρχει αυτό το πρόγραμμα, έχουν γίνει εκατοντάδες, θα έλεγα, σεμινάρια επιμορφωτικά σε όλη την Ελλάδα, γιατί το πρόγραμμα είναι έτσι οργανωμένο, ώστε να υπάρχουν περιφερειακοί συντονιστές σε πολλά μέρη της Ελλάδας, εκτός δηλαδή από την Αθήνα που οπωσδήποτε είναι το κέντρο. Έχουμε και στην Βόρεια Ελλάδα, έχουμε και στην Νότια Ελλάδα, έχουμε και σε νησιά ακόμη. Άρα υπάρχουν τοπικοί συντονιστές οι οποίοι οργανώνουν αυτά τα επιμορφωτικά σεμινάρια και ποικίλες δράσεις. Να αναφέρω μόνο ότι φέτος, δηλαδή μέσα στην πανδημία και παρά τις δυσκολίες, οι δράσεις δεν σταμάτησαν. Και η μεγαλύτερη δράση βέβαια αυτής της χρονιάς ήταν αυτοί οι μονόλογοι που σας είπα ότι προέκυψαν. Ωστόσο, δεν ήταν μόνο αυτό. Δηλαδή, τα επιμορφωτικά σεμινάρια που έγιναν ήταν πολλά. Εγώ μόνο έχω κάνει 5 από αυτά μέσα στο Νοέμβριο. Και ήταν και με συναδέλφους από τη Θράκη, από την Κομωτινή Ξάνθη, με συναδέλφους από τα νησιά του Ιωνίου, κυρίως Κέρκυρο που έχουμε τοπική συντονίστρια, φυσικά με Θεσσαλονίκη, και το φυσικά το λέω γιατί και εγώ είμαι στη Θεσσαλονίκη, και με τη Θεσσαλία. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι διακτηνωμένες οι δράσεις, οι οποίες είναι διαφόρων τύπων, αλλά οπωσδήποτε αναφέρθηκα και στα επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, οι οποίοι βέβαια θα μεταδώσουν τη γνώση και την εμπειρία που αποκτούν από αυτή την επιμόρφωση στα δικά τους, στους δικούς τους μαθητές. Και συνήθως γίνεται ένα μεγάλο φεστιβάλ, δηλαδή κάθε χρόνο, ειδικά με το πρόγραμμα «Κι αν ήσουν εσύ», οι δράσεις κατά τόπους από τους τοπικούς συντονιστές και συντονίστριες ολοκληρώνονται με μια γιορτή όπου συμμετέχουν όλα τα παιδιά που πήραν μέρος στα σχολεία και παρουσιάζουν τη δουλειά τους. Πέρσι, για παράδειγμα, που ακόμη δεν μας απειλούσε αυτή η πανδημία, είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη, εδώ στη Μονή Λαζαριστών στο θέατρο. Συγκεντρώθηκαν πολλά σχολεία, μιλάμε δηλαδή για εκατοντάδες σχολεία ανά την Ελλάδα που έχουν πάρει μέρος. Αυτά έτσι για να δώσω ένα στίγμα. Γιατί υπάρχουν και άλλες δράσεις πολλές, καλοκαιρινές κατασκηνώσεις, πάλι με επιμορφώσεις. Ναι, και βεβαίως διάφορα προγράμματα, τα οποία είναι προγράμματα διεθνούς εμβέλειας, δηλαδή συνεργασίες με πολλούς φορείς, εκτός από τον IDEA. Υπάρχει και ο φορέας της IDEA που είναι επικεντρωμένος στην Ευρώπη και με τον οποίο επίσης έχουμε συνεχή συνεργασία ως Πανελλήνιο Δίκτυο, αλλά και άλλα προγράμματα, τα οποία, για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα που ολοκληρώθηκε πέρσι και που ήταν ευρωπαϊκό πρόγραμμα, αφορούσε
την συνεργασία εκπαιδευτικών με καλλιτέχνες. Και είναι ένα πρόγραμμα που κι αυτό έδωσε πολλά και μάλιστα θα αναρτηθεί σύντομα η μετάφραση από τα αγγλικά του προγράμματος πάλι στο site για να δει όποιος ενδιαφέρεται τις δράσεις που έχουν γίνει. Μάλιστα. Κύριε Αυδή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και για την ενημέρωση. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά και καλή δύναμη σε αυτά που έχουμε. Θα χαρούμε πολύ αν οι ακροατές, όποιος θέλει, παρακολουθήσει και τιμήσει μαζί μας αυτή τη μεγάλη γιορτή. Να είστε καλά.